βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Τι μου λες τώρα, Βασιλική, τι εννοείς? Γιατί φταίς εσύ που χώρισα εγώ με τη Μελίνα? Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σου πω. Με πνίγουν οι τύψεις, Αχιλλέα. Κλαις. Δεν καταλαβαίνω, Βασιλική. Λοιπόν, παίρνω το πρώτο αεροπλάνο και έρχομαι Κρήτη, εντάξει? Όχι, μην έρθεις Κρήτη. Θα μπερδευτούν πιο πολύ τα πράγματα. Θα έρθω εγώ Κύπρο. Πρέπει να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε από το τηλέφωνο. Έχω πάρει 2 μέρες άδεια από το ραδιόφωνο. Θα έρθω εγώ, αλήθεια. Εντάξει. Θα σου κλείσω εγώ εισιτήριο αμέσως τώρα, εντάξει? Με επιστροφή σε 2 μέρες. Ευχαριστώ. Κλείνω το εισιτήριο και σε παίρνω. Έλα, γεια. Έλα, Ειρήνη. Λοιπόν, θέλω να μου κλείσεις ένα εισιτήριο στο όνομα Βασιλική Παπαδάκη για αύριο το πρωί από Χανιά Αθήνα και Αθήνα Λάρνακα, εντάξει? Επιστροφή σε 2 μέρες. Άγια μου, ευχαριστώ. Κατέβασε το όπλο, θεία. Τι πας να κάνεις? Τι γίνεται, κύριε Νικολάου? Επειδή έβαλες 2 μπράβους και δεν φοβηθήκαμε, θα το τραβήξεις τόσο, θα το φτάσεις στα άκρα? Αν δεν φύγεις από το σπίτι μου, θα σου ρίξω. Θεία, να σου πω. Τι παριστάνεις κι εσύ, ε? Γιατί τον προκαλείς? Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Παράσταση δίνει για να φοβηθούμε. Λοιπόν, αν θες τη γυναίκα σου πίσω, πες το να κάνω στην άκρη. Διαφορετικά, άσε εμένα και την Δάφνη να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αυτό θα το δούμε. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό θα το δούμε. Τι είναι αυτό που λέει, θεία? Έβαλες να τον διρούν? Α, βλακίες λέει. Μπορείς να μου πεις τι σκάτα είναι αυτά που παίρνεις και λιποθυμάσαι όλη την ώρα? Μου πέφτει πίεση απλώς. Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Ζαλίζομαι ακόμα. Πιέστη. Και θα σε πάω στο νοσοκομείο. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Να φύγεις, να πάω στο παιδί. Είσαι άσπρη σαπανή. Τι θέλεις να πεθάνεις? Σε ρωτάω. Δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για τη Στεφανία? Τι στο διάολο έχεις πάθει? Λουκά, δικηγόρος είσαι, δώσε μου μια λύση. Δεν μπορώ, είμαι σε απόγνωση, βρες κάτι. Ο νόμος είναι σαφής. Ο σύζυγός σου δεν έχει κάνει ακόμα αίτηση διαζυγίου. Αλλά ακόμα και αν κάνει και επικαλεστεί ισχυρών κλεισμών του γάμου, τότε εμείς θα το διαψεύσουμε. Και το δικαστήριο δεν θα κάνει δεχτεί την αίτησή του. Στο μεταξύ, εγώ τι κάνω? Αυτός με έχει διώξει από το σπίτι. Πάση θυσία, επιστρέφει στο σπίτι. Σε θέλουμε εκεί. Διότι ψευδός θα επικαλεστεί ότι εσύ φύγες από το σπίτι. Μισό λεπτό. Έλα, Ειρηνή. Ο Αχιλλέας μου ζήτησε να βγάλω εισιτήριο για μια Βασιλική Παπαδάκη για αύριο. Από Χανιά Αθήνα και Αθήνα Λάρνακα με επιστροφή. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Ναι, ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, θα σας πάρω μετά. Ναι, έλα, γεια. Λοιπόν, σε πρώτη φάση επιστρέφεις στο σπίτι του σύζυγου σου και στη συνέχεια... Θεία, τι κάνεις? Διεκδικείς τη Δάφνη και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Τι θες, να ρεζιλευτείς κι άλλο? Δεν χρειάζονται άλλες κουβέντες ανιψιά. Κοίτα τη δουλειά σου. Εντάξει, οκ.
Κάνε ό,τι θες με τον Μάρκο, δεν με ενδιαφέρει. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε πριν. Δεν χρειάζονται άλλες κουβέντες. Ας αφήσουμε τα πολλά λόγια και ας στρωθούμε στη δουλειά. Γιατί έρχεται μια χρονιά με απαιτήσεις. Η άχθρα μεταξύ μας μόνο ζημιά κάνει. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση καλής θέλησης. Δέχτηκα να παραμείνει ο Μίνας. Τώρα περιμένω και από εσάς μια κουβέντα. Ναι, συγγνώμη, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μεταξύ μας και όλα αυτά τα θέματα τα ξεκίνησες εσύ. Δεν θέλω άλλη συζήτηση. Ως εδώ ήταν. Αρκετά με συγχύσατε. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Σ' αφήνω να ερεμήσεις. Είσαι αδύναμος, φίλε μου. Δεν είμαι γιατρός, βέβαια, αλλά δεν φαίνεσαι καλά. Έλα, Αναστασία. Μην την κουβαλήσεις νυχτιάτικα τώρα. Έλα, τι έγινε, μόλις ήρθα σπίτι. Η Αγγελική λιποθύμησε πάλι. Χρειάζεται νοσοκομείο και δεν θέλει να πάμε πουθενά. Δεν έχω τίποτα, απλά μου πέφτει πίεση. Δεν έχεις πίεση. Αυτά τα κολοχάπια που παίρνεις σε κάνουν έτσι. Συφή, άκου. Δεν είναι ώρα, μην την πιέζεις. Αν δεν θέλει να πάει νοσοκομείο, δεν πειράζει. Θα έρθω εγώ από εκεί για να φύγεις εσύ, εντάξει. Καλά, θα σε περιμένουμε. Έλα, γεια. Πιες την όλη, έλα. Έπρεπε να τη δείρω, ρε, να τη σαπακιάσω και στο διάβολο και η ψυχολόγος και η θεραπεία. Άντε κι αυτή, όλα λάθος μου τα λέει, όλα λάθος. Κι αυτή η Άντζελα όμως, τι θράσος. Και εσύ βρε βόηδη να μασήσεις αμέσως επειδή έριξε δύο κροκοδίλια δάκρυα. Αυτή βρε σου κατέστρεψε τη ζωή. Έτσι όπως την κοίταζα, ήθελα να της πιάσω το κεφάλι και να της κάσω μια παπ κουτουλιά να μείνει σέκος, να πούμε. Λέγε ρε, Σιδάφνη, πού μένει, προλαβαίνω να πάω και να της κάσω μία, λέγε. Παιδιά, κάπου είχα διαβάσει. Να θυμάζω ότι κάθε άνθρωπος κάτι φοβάται, κάτι αγαπάει και κάτι έχει χάσει. Αυτό μου ήρθε όταν είδα την Άντζελα. Άρε, Δάφνη, ψυχούλα είσαι. Και αυτή τι σου είπε, ότι έκανες αγαθοεργίες. Ναι, ναι, μην με κοιτάς έτσι. Με την Κωνσταντίνα κρυφακούγαμε. Μια οικογένεια τάιζε και την ταΐζει ακόμα δηλαδή. Και για να μην παίρνει είδηση ο διαμαντής μου, δίνεται λεφτά να τα πηγαίνω εγώ. Σταμάτα, παιδάκι μου. Σιωπή! Όχι, θα τα πω. Και το παιδί του σπουδάζει. Ποιο παιδί δηλαδή, που είναι ολόκληρο γαϊδούρι, του χρόνου πάει φαντάρος. Σταμάτα. Τέρμα αυτή η κουβέντα. Στο θέμα μας. Πού είχαμε μείνει. Δεν το θυμάμαι ποιο ήταν το άλλο θέμα. Η καψούρα. Πώς μπορείς να καταλάβεις έναν άνδρα αν έχει καψουρευτεί τρελά μια γυναίκα. Όχι, αυτό το εξαντλήσαμε. Άλλο, άλλο. Το ότι θα βγω με το 18χρονο αλικάκι για να μπω στο μάτι της Βασιλικής. Μόλι θα σας την κάνω εγώ αυτή, θυμηθείτε το, να χορεύει τσατσά στο ένα πόδι. Όχι, λέγαμε για το Μανώλη που είναι 20 χρόνια μικρότερος και μου βάζει τραγούδια και μου αγγίζει την ψυχή. Άνω στην ώρα. Ορίστε, δεν έχει που να πάει, γιατί είμαι όλη του η ζωή. Μου φαίνεται θα ενδώσω στο τέλος και μετά από 10 χρόνια θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και θα με παρατήσει.
Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ναι, ναι, κανόνισα να μου το κολλήσει και εμένα τώρα. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Χειροτιάρα. Έχει γούστο πάνω ο γιος του τραγούδι. Μόλις πήγα τη μικρή στο κρεβάτι της. Την πήρε ύπνο στον καναπέ. Σε περίμενε, αλλά δεν άντεξε. Θα τη δω το πρωί. Είμαι πτώμα τώρα. Να σε. Ξέρεις τι πέρασα. Τι έγινε. Η Αγγελική λιποθύμησε πάλι. Αυτά τα κολοχάπια που παίρνει. Άσε με, Μελίνα, γιατί με απ' τη μία έξαλλος και απ' την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω, τι λυπάμαι. Λοιπόν, άλλο θέμα για συζήτηση. Πώς ξεπερνάμε έναν έρωτα. Ας υποθέσουμε ότι μία γυναίκα είναι ερωτευμένη με έναν άντρα και ο άντρας είναι ερωτευμένος μαζί της. Τι κάνουμε? Δεν μας ενδιαφέρουν οι άντρες, γυναίκες είμαστε. Κι εγώ, για πρόσεξε τι λες. Αν ήταν υπονοούμενο, πάρ' το αμέσως πίσω. Έλα ρε Μινά, και για τα δύο φύλλα μιλάω. Λοιπόν, πώς το ξεπερνάμε? Με κάποιον άλλον έρωτα. Αυτό που θα κάνω και εγώ δηλαδή. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Άλλο, άλλο. Δεν ήξερα να ξεφορτωθούμε τον ένα και αν φορτωθούμε τον άλλον. Με το φαγητό. Να πάω να φτιάξω μια καρμπονάρα. Ναι. Σίγουρα μην γίνουμε και 500 κιλά. Α, με κάποιο άλλο πάθος. Ας πούμε το αλκοόλ. Ναι, δεν το ήξερα να γίνουμε και αλκοολικοί να ξεπεράσουμε τον Μάρκο. Το Σωτήρι, τον Μπανίκο, τον Ανδρόνικο. Ναι, να πω κι άλλα. Να υποθέσουμε, ναι, τον όποιον άλλο. Άλλο, άλλο δεν έχει. Πάει, πάπαλα. Όλα τα άλλα βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Δεν μπορώ, θα μου κολλήσει. Κι εγώ όταν το παθαίνω αυτό, τραγουδάω και στον ύπνο μου. Λοιπόν, άλλος τρόπος. Πείτε μου άλλο τρόπο. Είπαμε, άλλος δεν υπάρχει. Όμως εγώ βρήκα που θα πάω, έτσι που λέει και το τραγούδι. Θα πάω στην ταβέρνα μαζί με τον συνάδελφό μου στον έρωτα και έχω πει να έρθει από εκεί και τον κομμενάκι. Μπας και ξεπεράσω τη Βασιλική, ρε παιδιά. Να δούμε καμιά προκοπή. Άντε, άντε, πάγαινε. Να σαπίσουμε κι εμείς τον ύπνο. Άντε, γεια κοριτσιά. Bye. Να πού να πάω. Κόφτο! Πού σ' αγαπώ. Ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Είχα τα μάτια μου κλειστά, πάλευα μέσα στη φωτιά τον εαυτό μου. Μα έγινε σκέψη φυλακή, γίναν χιλιάδες τα γιατί μες στο μυαλό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ. Σε καθάρισε πρώτα μέσα σου τι θες και εδώ είμαι.
είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στη καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Σε μια παρέστηση τρελή έψαχνα λόγο και αφορμή στο πανικό μου, να βρω τον τρόπο να σου πω πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου. Μα εσύ δεν ήσουν εκεί, μιλούσα μόνο στη σιωπή με το καημό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στη καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Καλώς όρισες στην Κύπρο και στο σπίτι μου. Ευχαριστώ, Αχιλέα. Έλα, κάτσε. Καταφαίνεσαι πολύ κουρασμένη. Σε όλη τη διαδρομή από το αεροδρόμιο ήσουν πολύ σιωπηλή. Είμαι άϊπνη. Δεν έχω κοιμηθεί και καλά. Και ψυχολογικά είμαι πολύ πεσμένη. Κάνω διάφορες σκέψεις που δεν μου αφήνουν να ησυχάσω. Φτιάχνω καφέ. Είμαστε μόνοι στο σπίτι. Ακύρωσα όλα μου τα πρωινά ραντεβού και τα αδέρφια μου τρέχουν σε δουλειές από το πρωί. Ο Νεκτάριος πήγε στο μευτήριο να πάρει τη Δήμητρα. Έτσι. Να σας ζήσει κιόλας το μωράκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πες. Συγγνώμη που σε πιάνω από τα μούτρα, αλλά και εγώ με. Κοίτα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Έγινα και τόσα πολλά. Όταν συνέβη αυτό με το δικαστήριο που είχες και άδειασες στη Μελίνα, λέγοντας ότι θα γυρίσει στην Ευρυδίκη, είχα τρελά νεύρα μαζί σου. Σχεδόν σε μισούσα. Ακούγα τη Μελίνα σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση στο τηλέφωνο και έτσι πήρα μερικές μέρες άδεια από το ραδιόφωνο και πήγα πορτοράφτη να μείνω μαζί της. Έκλαιγε μέρα νύχτα. Αυτά που λες τα υποθέτω και τα φαντάζομαι. Κι εγώ στην ίδια άθλια ψυχολογική κατάσταση ήμουνα. Πώς γύρισες στο Σύφι? Θα σου πω. Την ίδια εποχή στα Χανιά με βρήκε ο Σύφης. Τον είδα ότι ήταν λογικός, ότι του είχαν περάσει τα νεύρα. Ότι δεν ήθελε να την εκδικηθεί και να της κάνει κακό. Αχιλλέα. Η Μελίνα για μένα είναι καλύτερα από αδερφή. Τη λατρεύω και θέλω να τη δω ευτυχισμένη. Είναι τόσο ξεχωριστό πλάσμα και της αξίζει να έχει κάποιον δίπλα της που την αγαπάει και τη φροντίζει. Και πιστεύεις ότι αυτός ο κάποιος είναι ο Σύφης? Όχι. Όχι, πια δεν το πιστεύω. Τότε όμως ο Σύφης με έπεισε πως η Μελίνα είναι η γυναίκα της ζωής του. Ότι τη θέλει πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη, ότι την αγαπάει και θα την κάνει ευτυχισμένη. Εσύ την είχες αδειάσει με το χειρότερο τρόπο. Έτσι, κάναμε μία συμμαχία. Στήσαμε μαζί την επιστροφή της στα Χανιά. Εκείνος ήταν που της βρήκε τη δουλειά και εγώ την πίεσα να γυρίσει πίσω. Μάλιστα. Και τι άλλαξε ξαφνικά? Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο Σύφης δεν μπορεί να κάνει ευτυχισμένη τη Μελίνα? Γιατί είναι με άλλη.
Μίλησα με την Αναστασία. Η Αγγελική είναι καλύτερα σήμερα. Αλλά δεν θέλω να μάθει τίποτα η πιτσίρικα. Εννοείται. Θα είμαστε προσεκτικοί. Θα βρω εγώ έναν τρόπο να την απασχολήσω σήμερα. Μην ανησυχείς καθόλου. Σε ευχαριστώ που τη φροντίζεις. Ξέρεις τι σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω πόσο τρυφερή είσαι μαζί της. Τι ωραίο που θα ήταν να μείνεις έγκυος. Να νιώσεις κι εσύ τη χαρά του να μεγαλώνεις ένα παιδί δικό σου. Είναι κρίμα που δεν σου έχει συμβεί μέχρι τώρα. Να μείνεις έγκυος εννοώ. Ναι. Είναι κρίμα. Αλλά είσαι τόσο νέα, θα σου συμβεί και αυτό. Ουχ, κοριτσάκι μου. Πού είσαι, κορίτσι μου. Έλα να σε χαρώ. Γιατί θα φύγω για τη δουλειά. Θα μείνεις εδώ να κάνεις παρά με τη Μελίνα, εντάξει. Ναι. Καλή δουλειά, σύφη μου. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε σήμερα. Θα μου μάθεις κάκι. Όχι τώρα, βαριέμαι. Πεινάω. Θες να με μάθεις να κάνουμε αυγά. Πολύ καλή ιδέα. Έλα, πάμε. Τι έγινε. Γιατί λύγησες. Γιατί χάθηκε το όνειρο. Το όνειρο. Ποιο ήταν το όνειρο, Αγγελική μου, Σύφης? Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Προϋπήρχαν πολλά. Μεγάλωσα άνετα σε μια ευκατάστατη οικογένεια. Σπούδασα αυτό που ήθελα. Αλλά το μπλέξιμο της αδερφής μου με τα ναρκωτικά και μετά ο θάνατός της με πήγαν πίσω. Βυθίστηκα ακόμα πιο πολύ στο ανούσιο και επιφανειακό. Μου έδινε χαρά μόνο ότι μπορούσα να πληρώσω. Ψώνια, ταξίδια, διακοπές. Μέχρι που αυτή η οικονομική επιφάνεια χάθηκε. Και έμεινα ξεκρέμαστη. Άδεια. Πιο άδεια από ποτέ. Και αποφάσισες να έρθεις εδώ, ε? Να αναζητήσεις το Σύφη. Ναι. Και η ζωή μου άλλαξε. Έπρεπε να φροντίσω μόνη μου την κόρη μου. Να ασχοληθώ για πρώτη φορά με κάτι σοβαρά. Καλλιέργησα τις ελιές. Έπιασα το χώμα, μίλησα στους εργάτες και άρχισα να κάνω όνειρα. Εγώ, η Στεφανία και ο Σύφης. Μαζί. Και το όνειρο γκρεμίστηκε. Αγγελική. Θέλω να ξέρεις ότι αυτά που μου λες όχι απλά τα νιώθω, αλλά τα έχω βιώσει κιόλας. Έχω περάσει απίστευτες δυσκολίες. Το ξέρεις ότι έχω κάνει μέχρι και απόπειρα αυτοκτονίας. Αγάπη μου, κάθε μέρα που ζούμε, τα δεδομένα αλλάζουν. Αναθεωρούμε. Αυτό που σου φαίνεται σκοτεινό σήμερα, Αγγελική, αύριο μπορεί να σε βγάλει στο φως. Και εσύ έχεις ένα λόγο παραπάνω να βγεις στο φως. Τη Στεφανία. Το ξέρω, είναι άδικο για αυτήν. Νιώθω όμως ότι η ζωή μου έχει γίνει κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια θα τα κολλήσουμε μαζί, εντάξει. Στο υπόσχομαι. Άλλωστε, το χρωστάμε στη Στεφανία. Εντάξει. Αυτή την κουβέντα θα την ξανακάνουμε. Εντάξει. Απλά τώρα πρέπει να φύγω. Έχει έρθει κάποιος από Αθήνα για να με δει και πρέπει να πάω.
ξέρει. Όχι, βέβαια. Φοβάμαι πως άμα της το πω θα διαλυθεί. Αχιλλέα, πρέπει να καταλάβεις. Στο Σύφη η Μελίνα πιστεύει ότι ξαναβρήκε την ασφάλεια. Αφού εσύ την πρόδωσες... Δεν την πρόδωσα. Τη Μελίνα τη λατρεύω, Βασιλική. Οι συγκυρίες ήταν εναντίον μας. Έστω. Η Μελίνα όμως νιώθει προδομένη. Και πάνω που πιστεύει ότι με το Σύφη μπορεί και πάλι να ακουμπήσει, εκείνος πάει και τα φτιάχνει με την ξαδέρφη μου. Κι εγώ... Κι εγώ αισθάνομαι υπεύθυνη. Δεν ξέρω τι να κάνω, κλαίω τρεις μέρες τώρα. Κοίτα, Βασιλική. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει ο Σύφης. Αν και κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά που λες λειτουργούν υπέρ μου, χαίστηκα για το Σύφη. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι γιατί γύρισε η Μελίνα κοντά του. Και αν έχει αισθήματα γι' αυτόν. Σου εξήγησα. Νιώθει ασφάλεια. Ο Σύφης της είναι οικείος. Ήταν η πρώτη της αγάπη, τόσα χρόνια πέρασαν μαζί. Όμως εσένα σκέφτεται, Αχιλλέα, από το πρωί στο βράδυ. Για σένα λιώνει. Και γιατί δεν γυρίζει σε μένα? Για τον ίδιο λόγο που βρίσκομαι κι εγώ εδώ. Θέλω να σε κοιτάξω κατάματα και να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Όντως δεν είναι η Ευρυδίκη έγκυος? Στορκίζομαι. Δεν είναι έγκυος. Πρέπει να με πιστέψεις. Τότε τι κάνουμε? Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο μπλέξιμο και εγώ αισθάνομαι υπεύθυνη, το καταλαβαίνεις? Για μάτια σου μια θάλασσα κοιμάται, που ταξιδεύω ψάχνοντας το μαγικό νησί. Έχει αγάπη θαύματα που πάντα θα θυμάται, και η ζωή παράσταση να πέσεις μόνο εσύ. Κι αν μου τάξεις στον ουρανό, μου φτάνει ένα αστέρι. Κι αν μου δώσες τη θάλασσα, μου φτάνει ένα γυαλό. Πέρασα από το σπίτι σου, δεν σε βρήκα. Μου λείπεις. Πολύ. Στον ουρανό μου φτάνει ένα αστέρι, κι αν μου δώσες τη θάλασσα, μου φτάνει ένα γυαλός. Γεια σου, Αναστασία. Μην νομίζεις ότι ήρθα για σένα, Κρήτη, επειδή μου το ζήτησες στο τηλέφωνο. Ήρθα για να δω την κόρη μου. Ωραία. Εγώ πάντως χαίρομαι που σας βλέπω. Καθίστε.
Ό,τι και αν έχει γίνει με το Σύφη και τη Μελίνα, εσείς δεν είσαστε ποτέ εχθρικός απέναντι μου. Μαζί σου όχι. Όμως με την οικογένειά σου γενικά, ο αδερφός σου είχε βάλει τεντέχτη να παρακολουθεί εμένα και τη γυναίκα μου. Δεν σεβάστηκε τίποτα τότε. Ωραία, αυτά, αν θέλετε, μπορείτε να τα συζητήσετε με το Σύφη. Εγώ για κάποιο άλλο λόγο σας κάλεσα. Ανακάλυψα κάτι πολύ παράξενο και θα ήθελα να έχω μία ειλικρινή κουβέντα μαζί σας. Τι ανακάλυψες? Δεν σε καταλαβαίνω. Για πες μου. Καταρχήν, ο Σύφης μου είπε ότι αναφερθήκατε στο θείο μου το Διαμαντή και τον χαρακτηρίσατε το κογλύφο. Δεν θυμάμαι τι είπα πάνω στα νεύρα μου. Να ρωτήσεις τον ίδιο. Εσύ, Αναστασία, δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην οικογένειά σου? Το τι συνέβαινε παλιά όταν ήμουν μαθήτρια ή φοιτήτρια, όχι, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ανακάλυψα πως κάποια αμπέλια που τώρα νοικιάζουμε από τον πρώτο σας ξάδερφο, παλιά τα είχαμε αγοράσει από εσάς. Και μετά σας τα πουλήσαμε ξανά. Γιατί έγινε αυτό? Δεν είμαστε καλά. Πού τα βρήκες αυτά τα στοιχεία? Ο θείος σου ο Διαμαντής τα έδωσε? Σε ρωτάω, Αναστασία. Φίλοι σε εισαγωγικά, γιατί πιστεύω ότι μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας φιλία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μέλλον, ό,τι ήθελε προκύψει. Δεν μπορώ να το διατυπώσω πιο κομψά. Ό,τι μου αρνιούνται, το αγγίζω. Ό,τι μου χρωστάνε, το ψάχνω. Και σε αγαπώ, σε βασανίζω. Δάφνη, δεν σε έχω κουράσει. Θεός φυλάξει, πώς ήρθε τώρα αυτό? Ξέρεις, μ' αρέσει που με προσέχεις, αλλά δεν σε έχει κουράσει η διαφορά ηλικίας που έχουμε? Τι λες τώρα, συμβαίνει κάτι? Τι δεν συμβαίνει, κορίτσι μου? Αυτό που σε ρώτησα, έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πρέπει να το έχεις σκεφτεί. Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί. Τι λες, βρε Διαμαντή, είσαι νέος, είσαι δυναμικός, αϊκίνητος. Που λέει ο λόγος. Ξέρεις, είναι μεγάλη κατάρα να μη σημαντίζει ηλικία μαζί με το μυαλό και την ψυχή. Θα ήθελα να είμαι πιο νέος. Να κάναμε διάφορα πράγματα μαζί. Μα κάνουμε, βρε Διαμαντή μου. Έλα ρε Δάφνη, ας αναβράσει το αίμα σου. Τι λες καλά, εγώ είμαι χούφταλο μπροστά σου. Καλά. Τις προάλλες που μιλούσαμε για τη ροκ και όλα αυτά, κατάλαβα το χάσμα μεταξύ μας. Εσύ είσαι άλλη γενιά. Σίγουρα μαζί μου σου λείπουν πολλά. Τίποτα δεν μου λείπει, Διαμαντή. Είσαι ο Θεός μου, άνθρωπός μου. Με έβγαλες από την άγνοια και τη μιζέρια μου. Θα χρειαζόμουν 10 πανεπιστήμια για να μάθω σαν έμαθα δίπλα σου. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος, Σταφή. Ευαίσθητη ηθική. Ξέρεις, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που σε έχω. Και σένα π' αγαπώ, σε βασανίζω. Όχι, 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 μην έρθεις Κρήτη.
Δώσε μου καλύτερα μία εβδομάδα διορία να δω πώς θα της το φέρω. Ο Σίφης θα ξαναβρεθεί με την Εύα. Είναι ερωτευμένη μαζί του και από ό,τι κατάλαβα και εκείνος ενδιαφέρεται. Δεν μπορεί η δική μου η ζωή και η σχέση μου με τη Μελίνα να εξαρτάται από τις ερωτικές περιπέτειες του Σίφη. Εντάξει. Θα σου δώσω το χρόνο που θέλεις. Δεν πρόκειται να σε εκθέσω. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, Βασιλική, να τελειώνει αυτό το θέμα. Κοίτα. Επειδή είδα ότι σε πήρανε 2-3 φορές από το ενοπείο, πήγαινε στη δουλειά σου να κάνω κι εγώ μια βόλτα στη Λευκοσία μόνη μου να σκεφτώ και τα λέμε μετά, ναι. Εντάξει. Όμως το μεσημέρι να φάμε μαζί και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Βασιλική, κάθε μέρα που περνάει χωρίς τη Μελίνα στη ζωή μου είναι μια χαμένη μέρα για μένα. Το θέμα είναι ότι δεν σε πιστεύει. Δεν πιστεύει ότι η Ευρυδίκη δεν είναι έγκυος. Σε αυτό μπορείς να με βοηθήσεις εσύ να την πείσουμε. Έλα, πάμε. Βασιλική, με πιστεύεις, έτσι δεν είναι? Σε πιστεύω. Άντε και πίνουμε μετά τον καφέ. Θα βρω ένα ταξί και θα φύγω. Τι λες τώρα, ρε Δήμητρα, στην κατάστασή σου? Μια χαρά είμαι. Γέννησα, δεν είμαι άρρωστη. Εσύ την υποχρέωση την έβγαλες, έκανες το καθήκον σου. Άντε, πήγαινε τώρα. Πήγαινε, Νεκτάρια, θα πάρω εγώ τη Δήμητρα. Δεν είναι σωστό, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Παρθέω, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή τη στιγμή έχω άλλες προτεραιότητες. Το μωρό μου είναι μέσα στη θερμοκοιτίδα και εκεί θα μείνει για άλλες 2 εβδομάδες. Δεν έχω όρεξη να ασχολούμαι με το Νεκτάριο και τις επιπολαιότητες του άλλου. Είναι και αυτός σε μια άσχημη κατάσταση. Δεν τον είδες πως έφυγε? Τέλος πάντων, πάμε να σε πάρω και θα έρθω να πάρω και τη Μαρίνα και τον μικρό. Να έρθεις. Δεν μπορώ να σου το απαγορεύσω. Προς το παρόν. Να καθίσω? Ναι, αν έχεις κάτι σοβαρό να μου πεις. Μην ακούσω τίποτα βλακίες πάλι. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε. Το έψαξα, το ξανασκέφτηκα και είπα για να το ξεπεράσω αυτό που νιώθω δηλαδή. Μου απομεινάς δηλαδή ότι ή θα πρέπει να γίνω αλκοολική ή να το ρίξω στα σκληρά. Άρα εγώ σκέφτηκα ότι η μόνη λύση είναι να το αποδεχτώ. Ποιο να αποδεχτείς, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Αυτό. Αυτό που νιώθω. Τι είναι αυτό που νιώθεις? Πες το, Δάφνη, μη φοβάσαι, πες το. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, γιατί δεν έχω πει αυτή τη λέξη ποτέ. Και... Ποια λέξη την έχεις πει? Θέλω να πω ότι... Αν σου πω, εντάξει, εσένα θα σε πιάσω τα γέλια, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εσύ δεν νιώθεις το ίδιο, γιατί εσύ δεν είσαι... Τι δεν είμαι? Δεν... Εσύ ούτε βάζεις μουσικές όπως βάζει ο Μανώλης στην Κωνσταντίνα, ούτε με παίρνεις τηλέφωνο να ακούσεις τη φωνή μου και να το κλείσεις, ούτε λες ότι μαγειρεύω σαν τη μάνα σου. Οπότε δεν είσαι. Τι δεν είμαι? Ερωτευμένος. Αυτό! Αυτό! Είμαι. Λες αλήθεια? Αλήθεια. Πολύ, πάρα πολύ. Κι εγώ είμαι. Στο κορμί σου να κρυφτώ. Ξημέρωσε με.
ξέρεις ότι είμαι μόνη μου στη ζωή. Δεν έχω ούτε γονείς, ούτε κανένα να με προστατεύει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην αφήσεις τον Αχιλλέα να με διώξει από το σπίτι. Αχ, Ευρυδίκη. Δεν το χειριστήκες καλά το θέμα. Ο Αχιλλέας είναι έξαλλος μαζί σου. Το ξέρω, έκανα λάθη. Δεν έπρεπε να πω ότι είμαι έγκυος, αλλά παγιδεύτηκα. Είμαι ερωτευμένη με τον Αχιλλέα και έκανα τα πάντα για να τον φέρω κοντά μου. Σε παρακαλώ, να με στηρίξεις. Τι να σου πω, Ευρυδίκη, ο Αχιλλέας δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Καταλαβαίνω την ανασφαλειά σου, γι' αυτό και σε διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε μια καλή οικονομική διαπραγμάτευση. Να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου. Όμως πραγματικά δεν καταλαβαίνω την επιμονή σου να μένεις στο σπίτι. Ο δικηγόρος μου είπε ότι έτσι πρέπει να γίνει μέχρι να υπογράψουμε το διαζύγιο. Γιατί αν φύγω μπορεί ο Αχιλλέας να το στρέψει εναντίον μου. Όχι, ο Αχιλλέας δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει όμως, Ευρυδίκη, θα σε στηρίξω. Θα του μιλήσω. Το άλογο κάνει αυτή την κίνηση. Και ο αξιωματικός αυτή. Ωραία. Τώρα που μου έμαθες τι κινήσεις κάνουν τα πιόνια, τι άλλο πρέπει να ξέρω για να παίξω σκάκι? Πολλά πράγματα. Ο Σύφης λέει πως πρέπει να μάθεις στρατηγική. Μα πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα ωραία που λες, ε? Είσαι πολύ γλυκό κοριτσάκι, το ξέρεις. Δηλαδή με αγαπάς λίγο? Σε αγαπάω πάρα πολύ, καρδούλα μου. Όλοι μας αγαπάμε. Θέλεις να κάνεις δικό σου παιδάκι με τον Σύφη? Ναι, θέλω. Και τότε, αν κάνει άλλο παιδάκι ο Σύφης μου, θα με αγαπάει ακόμη. Έλα. Στην καρδιά του Σύφη υπάρχει μία θέση μόνο για σένα. Μόνο εσύ είσαι εκεί μέσα. Ακόμη κι αν ο Σύφης κάνει άλλο παιδάκι, αυτή τη θέση στην καρδιά του δεν θα την πάρει κανείς. Θα είσαι πάντα το αγαπημένο του κοριτσάκι. Σε λατρεύει ο Σύφης, Στεφανία μου. Τα εννοείς αυτό? Φίλα στα αυτό. Ναι. Φιλάω. Και τώρα, τι θα μας συμβεί? Ποια θα είναι η κατάντια μας? Η κατάντια μας? Εσύ πες το εξέλιξε, εγώ το λέω κατάντια. Γιατί εγώ το έχω δει σε ταινίες. Θα αποκτήσω εκείνο το βοηδήσιο βλέμμα όταν σε κοιτάζω. Θα αρχίσει να με πάρεις 5 λεπτά τηλέφωνο και εγώ θα αρχίσω να τρελαίνομαι. Θα θέλω να είμαι μόνο μαζί σου. Οι φίλοι μου θα αρχίσουν να παραπονιούνται ότι δεν τους βλέπω, αλλά εμένα δεν θα με νοιάζει. Και όταν θα είμαστε μαζί θα μου λείπεις και θα τρέχω να έρθω δίπλα σου. Και θα μου φτάνει μόνο η οδόφουρτσα? Όχι, θα θέλω να φέρω και τα εσωρουχά μου και τα καλλιντικά μου, γιατί όλος μου ο κόσμος θα θέλω να είναι εδώ μέσα. Έτσι είναι. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Ναι, και μετά θα είμαστε σε ένα κρεβάτι, απομονωμένοι σε ένα δικό μας κόσμο που δεν θα χωράει κανέναν άλλον εκτός από εμάς τους δύο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Για προχωρά στο δεύτερο. Ποιο δεύτερο? Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει το πρώτο στάδιο. Δεν έχω ιδέα για δεύτερο στάδιο. Πες εσύ. Να πω. Δεύτερο στάδιο. Μαγειρεύουμε μαζί. Μετά καθόμαστε στον καναπέ και τρώμε μαζί. Μετά αγκαλιασμένοι. Έξω φυσάει, βρέχει, αστραπές, βρωτές, κεραυνοί. Εμείς βλέπουμε ταινίες. Και μετά αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο, να νιώθουμε οικειότητα, να εξαρτώμαστε ένας από τον άλλο. Και τι είναι καλό αυτό τώρα? Ναι, γιατί θα αρχίσεις να με αγαπάς. Και εγώ το ίδιο. Και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε απαιτήσεις και δικαιώματα. Και μετά θα αρχίσουμε να ονειρευόμαστε μαζί. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μάρκο, με έχει πιάσει λίγο. Δεν μπορώ άλλο. Κοίτα, δεν το έχω ξαναπάθει αυτό. Και... εντάξει, ταινίες το έβλεπα και αλήθεια να τη ζήλευα και ήθελα να το νιώσω, αλλά φοβόμουν. Μάρκο, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το πρώτο στάδιο. Και θέλω να το ζήσω όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό.
Υπήρξε μια συναλλαγή με τον Διαμαντή, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Γιατί? Εσείς, κύριε Γιώργο, ανέκαθεν μιλούσατε πολύ ανοιχτά. Εδώ κατηγορήσατε το Σύφη για πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Γιατί κολλάτε στο θείο? Δεν ξέρω, μήπως έχετε κάτι να κρύψετε? Θέλω να μάθω, έχετε? Πας γυρεύοντας, Αναστασία. Θα μάθεις πράγματα που δεν θα σου αρέσουν. Άστο. Ας μη μου αρέσουν. Με ενδιαφέρει η αλήθεια αυτή τη στιγμή. Κάποια πράγματα επιτέλους πρέπει να έρθουν στο φως. Αυτή είναι η δική σου γνώμη. Εγώ το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι τα χτήματα ανήκαν σε μένα και το ξαδερφό. Κάποια στιγμή, για λόγους που δεν μπορώ να σου εξηγήσω, η οικογένειά σας μας τα πήρε. Γιατί? Ρώτα το θείο στο Διαμαντή να σου πει το γιατί. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις απατεωνίες του Διαμαντή Νικολάου. Πώς πέρασαν ξανά τα μπέλια στα χέρια σας? Πείτε μου! Ας πούμε ότι αποκαταστάθηκε η αδικία. Αυτά. Και μην επιμείνεις άλλο. Από μένα δεν πρόκειται να μάθεις τίποτε άλλο. Χριστίνα, σε παρακαλώ πολύ, ρέμισε. Παράτα με, Νεκτάριε. Ας με επιτέλους, τα έχουμε διαλύσει όλα. Τόσοι άνθρωποι που φέρουν εξαιτίας μας. Δεν κοιμάμαι τα βράδια, το καταλαβαίνεις. Με βασανίζουν οι τύψεις. Τι κάνουμε εμείς οι δύο? Κι εγώ υποφέρω, Χριστίνα. Το ότι δεν θα βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν με βασανίζει. Και όλα αυτά φταίω εγώ. Μόνο εγώ. Όμως δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έτσι έπρεπε να γίνει. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Κάναμε λάθος. Όλα ήταν λάθος από την αρχή. Τι κάνουμε? Πες μου, γιατί δεν χωρίζουμε? Γιατί δεν μπορούμε. Αμάν, βρε τρελόπαιδο, αμάν, τι άλλο θα ακούσω από σένα? Τη μια μαντινάδες, την άλλη τραγούδια. Ήθελα να ξέρω πόσο θα αντισταθώ ακόμα, γυναίκα. Μανολιό, με παίρνεις σε λίγο? Τι θες εσύ εδώ στα Χανιά? Τι θέλω στα Χανιά? Ήρθα για την κόρη μου. Να δω πως περνάει στα χέρια τα λουνού που τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Μίλα καλύτερα, Γιώργο. Θα σου πω, μια και έπεσα πάνω σου, πάμε λίγο πιο εκεί. Να κάνουμε μια κουβέντα που αφήσαμε στη μέση εδώ και χρόνια, Διαμαντή. Η ανιψιά σου, η Αναστασία, ξέρει πολλά. Τέλος, σε βρήκα. Να σου πω, θέλω να μιλήσουμε. Έχεις δίκιο. Σε πολλά έχεις δίκιο. Σύφη, δεν έχουμε τίποτα να πούμε προς το παρόν. Ξεκαθάρισε πρώτα με τη Μελίνα, αλλά να ξεκαθαρίσεις πραγματικά και μετά τα λέμε. Γεια! Μέρα. Τώρα αυτό θα γίνεται? Σε παρακαλώ, Αχιλλέα. Ζηλεύω.
Πες μου ότι δεν θα ξαπλώνεις μαζί του στο ίδιο κρεβάτι. Πες μου. Θα σε πάρω σε λίγο. Τι είναι, Μαθαίο? Η Ευρυδίκη θα έρθει να μείνει στο σπίτι. Θα σκοτωθούμε, Μαθαίο. Αυτή τη φορά στο λέω, μην τολμήσει. Περίμενε, μην αρπάζεσαι. Δώσε μου μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Πώς και ήρθες έτσι ξαφνικά στην Κρήτη? Ήρθα για να σε πάρω σηκωτή. Ακόμα και με τη βία, Μελίνα. Δεν θα σε αφήσω εγώ να καταστραφείς. Κατάλαβες?